Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα συναντήσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, τον οποίο τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Τζένα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι μια περίοδος με αρκετές προκλήσεις. Ήταν ένα διαφορετικό καλοκαίρι αυτό το οποίο πέρασαν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είναι μια περίοδος η οποία επί της ουσίας δείχνει ότι βρισκόμαστε εκεί που σταματήσαμε τον Ιούλιο σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντιμετωπίζει συνεχώς προκλήσεις. Θέλω ένα γενικό σχόλιο καταρχάς γι' αυτό, δηλαδή για την ένταση που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά, για να μπούμε και στα επιμέρους θέματα τα οποία αφορούν το Υπουργείο σας, τα οποία έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχήν, όντως περάσαμε μια περίοδο πολύ διαφορετική σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο καλοκαίρι. Κυρίως γιατί υπήρχαν τρία πολύ μεγάλα ζητήματα, τα δύο θα έλεγα ίσως με πολύ μεγαλύτερη ένταση, αλλά και ένα το οποίο αφορούσε σε χώρο της Ελλάδος, άρα είχε και αυτό τη δική του σημασία. Μιλάω βεβαίως για το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, μιλάω για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και βεβαίως για αυτό το τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη στον ομό Ευβίας, νομίζω στις αρχές Αυγούστου. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία βλέπει κανείς ότι μπορούν να συμβαίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και καλούμαστε με σοβαρότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα να τα αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, το ξέρετε ότι δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτή στην οποία είχαμε συνηθίσει, που μπορεί να ξεκινάει από την απλή επικοινωνία των ανθρώπων, μιας και η υποχρεωτική χρήση της μάσκας δημιουργεί πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, και να φτάνει στις όποιες οικονομικές επιπτώσεις, μιας και έχουμε δει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, οι συνέπειες της πανδημίας ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες, πάρα πολύ οδυνηρές. Ωραία. Μια στα ελληνοτουρκικά έχουμε όντως μια νέα ένταση, η οποία επαναλαμβάνεται στη λογική ενός στερεοτύπου ουσιαστικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η γειτονική χώρα δυστυχώς επαναλαμβάνει τον κακό της σε αυτό και μια συμπεριφορά η οποία έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία από την πλευρά της Ελλάδος, της ελληνικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, που κατάφερε να πείσει το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών αλλά και τον Αμερικανικό παράγοντα ότι η Ελλάδα έχει δίκιο μέσα από μια λογική που σιγά σιγά απομονώνει και τον τρόπο αλλά βεβαίως και τη γενικότερη παρουσία της γειτονικής χώρας. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη επιτυχία, έχοντας πάντα όμως την προσοχή μας πεταμένη και βεβαίως λειτουργώντας με απόλυτη ευθύνη, με απόλυτη ψυχραιμία και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι μπαίνουμε σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων. Η παρατεταμένη υγειονομική κρίση, η πανδημία, δημιουργεί εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Καλούμαστε να τα διαχειριστούμε με την απαραίτητη, επαναλαμβάνω, σοβαρότητα, με έναν σχεδιασμό, ο οποίος προφανώς είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που είχε η κυβέρνηση πέρυσι τον Ιούλιο, όταν ανέλαβε τα ενία της χώρας, αλλά και που βεβαίως πρέπει να δούμε πώς μπορεί η ελληνική κοινωνία να κάνει τα απαραίτητα βήματα, ώστε οι συνέπειες όλων αυτών των. Όλο αυτό το φαινομένο, το οποίο έχει μια παγκόσμια διάσταση, να είναι οι μικρότερες δυνατές. Η προηγούμενη περίοδος, με την επιτυχή, θα έλεγα, αντιμετώπιση, τον πολύ μικρό αριθμό κρουσμάτων και τον πολύ μικρό αριθμό θανάτων σε σύγκριση με πολλές άλλες γειτονικές χώρες, δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, αρκεί όλοι να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως και η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες. Είναι μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση από αυτή που βρισκόμασταν στην αρχή του ξεσπάσματος της πανδημίας. Και το λέω αυτό διότι τότε πράγματι υπήρξε από το σύνολο του ελληνικού, από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αν θέλετε, μια λογική που έλεγε ότι όλοι θα συνταχθούμε στο πλευρό της κυβέρνησης και των οδηγιών, των λοιμοξιολόγων και των ειδικών. Έχουμε φτάσει όμως σε ένα σημείο που δυστυχώς βλέπουμε πλέον να αρχίζει να κερδίζει έδαφος, να αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος θεωρίες συνωμοσίας, να υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα για ένα σχέδιο το οποίο λέει ότι ανακοινώνονται νεκροί από τον κορονοϊό ενώ αποδίδονται τα αίτια σε άλλες αιτίες. Και ρωτώ το εξής, και ρωτώ και εσάς από την ιδιότητά σας, με δεδομένο ότι σας άκουσα να λέτε ότι υπάρχει και η σκέψη να αντιμετωπιστεί και με την ποινική διαδικασία, δηλαδή να διώκονται όλοι όσοι δίδουν ψευδείς ειδήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει, κύριε Υπουργέ, και ποιος είναι αυτός που θα το κρίνει για το ποιες είναι οι ψευδείς ειδήσεις αφενός, και αφετέρου μήπως αυτό προκαλεί, δίνει περισσότερη, βάζει περισσότερο λάδι στη φωτιά όλων όσων λένε ότι όλα αυτά είναι μια θεωρία συνωμοσίας που θέλει να περιορίσει την αντίθετη άποψη.
Δυστυχώς, κύριε Ζένο, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει καταλάβει ακόμη και ανθρώπους που δεν θα πίστευε ή θα περίμενε κανείς. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα, στο γεγονός ότι έχουμε έναν πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα αριθμό κρουσμάτων καθημερινά, όπως επίσης και αρκετούς θανάτους, σκεφτείτε ότι είμαστε ακόμη στην καλοκαιρινή περίοδο, όπου τουλάχιστον όλοι συμφωνούν ότι η λιμογόνος δράση του συγκεκριμένου ιού είναι πολύ χαμηλή. Άρα λοιπόν, δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε θανάτους ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά σε έναν επόμενο χρόνο που το κλίμα θα γίνει πιο ψυχρό και η θερμοκρασία θα είναι πολύ χαμηλότερη. Βλέπετε όμως ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν και απώλειες ανθρωπίνων ζώων, αλλά πολύ περισσότερο και ένας πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων. Όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουμε μια θεωρία συνωμοσίας δεν έχουν παρά να κοιτάξουν δίπλα τους και να δουν πώς οι άνθρωποι του ευρύτερου ή του στενότερου δικού τους περιβάλλοντος έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, έχει κινδυνεύσει η υγεία τους ή έχει χαθεί η ζωή τους. Νομίζω οι αποδείξεις είναι τόσο συγκεκριμένες και τόσο απτές, που οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτό το επίπεδο όχι μόνο περιτεύει, αλλά νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δημιουργεί ένα ζήτημα πραγματικής, αν θέλετε, αίσθησης του τι ακριβώς συμβαίνει και του τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Τι θα κάνει λοιπόν η πολιτεία για να αντιμετωπίσει τα fake news? Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκιση μέχρι 3 χρόνια, σε αυτούς οι οποίοι διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και δημιουργούν δεδομένα μακρινά από την πραγματικότητα. Οι δικαστικές αρχές πάντα είναι σε εγρήγορση, είναι σε επιφυλακή. Οι Έλληνες δικαστές και η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη επιτελούν το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση επιλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν τέτοια ζητήματα ή υπάρχουν ενδεχομένως καταγγελίες, και κάνουν σωστά τη δουλειά τους, επαναλαμβάνω, δημιουργώντας στην πραγματικότητα ένα δίχτυ ασφαλείας απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζουν ένα κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά πρέπει να τελειώνουμε με όλη αυτή τη συζήτηση. Είναι πραγματικά κρίμα, και το λέω πλέον με την ιατρική μου ιδιότητα, κάποιοι να πιστεύουν ότι η παρουσία της πανδημίας και του κορονοϊού είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Αρκεί να δούνε πόσοι άνθρωποι φεύγουν καθημερινά και να κάνουν μια απλή σύγκριση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εποχή. Αν μιλήσουν με οποιοδήποτε γιατρό βρίσκεται σε κέντρα αντιμετώπισης των κρουσμάτων ή, αν θέλετε, των περιστατικών του κορονοϊού, είμαι βέβαιος ότι μπορούν να έχουν μαρτυρίες οι οποίες θα διαλύσουν κάθε είδους αμφιβολία. Ωραία. Πάμε τώρα και στα θέματα που ακολουθούν την πανδημία, και μιλώ βεβαίως για την οικονομική κρίση. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά βεβαίως την κυβέρνηση και κυρίως τα οικονομικά υπουργεία. Πάρθηκε και μια απόφαση ότι θα κλείσουν εντός του 2021 όλες οι δίκες του νόμου Κατσέλη. Καταθέσατε και ένα νομοσχέδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 37.000 εκκρεμείς υποθέσεις θα δικαστούν σε 14 μήνες, διότι πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα από την είδηση που λέει ότι εκκρεμούν στα ειρηνοδικεία της χώρας δίκες οι οποίες φτάνουν μέχρι και το 2032 για τον νόμο Κατσέλη. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε το σκεπτικό αυτής της απόφασης, και επειδή βλέπω ότι ζητούν οι δικηγορικοί σύλλογοι συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να μου πείτε αν είναι εφικτό όλο αυτό το σχέδιο. Οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν ζητάν συνάντηση μόνο για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Για μένα, όσο καιρό βρίσκομαι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπάρχουν αυτές οι τακτικές συναντήσεις προκειμένου να συζητήσουμε κάποια ζητήματα. Είναι και η αρχή ουσιαστικά του νέου δικαστικού έτους. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ο πραγματικός λόγος μιας συνάντησης, η οποία πέρα από εθιμοτυπικό έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Όμως, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το είχαμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καθυστερήσαμε κατά κάποιον τρόπο την εξέλιξη του να βρεθεί σε δημόσια διαβούλευση, διότι υπήρχαν κάποια νομοτεχνικά ζητήματα που δεν αφορούσαν στο κεντρικό κομμάτι του νομοσχεδίου, δηλαδή ουσιαστικά στις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια πραγματικότητα η οποία εκθέτει και πανευρωπαϊκά τουλάχιστον την Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί πολλές αμφιβολίες σε σχέση με το χειρισμό ενός ζητήματος και σε σχέση με τη διάκριση που υπάρχει μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Τι συμβαίνει λοιπόν, κύριε Ζένο, μέχρι σήμερα? Πίσω από τις διαδικασίες του προηγουμένου νόμου υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να ξεφύγουν προκειμένου να λάβουν την πραγματική προστασία. Και υπάρχουν και βεβαίως η άλλη πλευρά, οι συμπολίτες οι οποίοι κρύβονται, ενώ δεν χρειάζεται να βρίσκονται στο καθεστώς ουσιαστικά των ευνοϊκών ρυθμίσεων, μιας και δεν εκδικάζονται οι συγκεκριμένες υποθέσεις, εξακολουθούν να απολαμβάνουν αυτή την προστασία. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες επαναπροσδιορίζονται μέχρι το 2027, ενδεχομένως φτάνουν και μέχρι το 2030.
Και είναι υποθέσεις οι οποίες έρχονται πριν το 2015. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν σταμα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν απολύτως τρόπο σε μια πραγματικότητα που αφορά στην ελληνική δικαιοσύνη. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Ουσιαστικά επιχειρούμε κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς άξονες: να γίνει μια υποχρεωτική εκαθάριση των πινακίων από όλους αυτούς οι οποίοι είναι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή αίτησής τους για να επαναπροσδιοριστεί η συζήτηση, να μπορέσει να επαναπροσδιοριστεί η συζήτηση μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ούτως ώστε και να εξοικονομηθούν δαπάνες, αλλά να υπάρχει και μια γενικότερη επίσπευση της διαδικασίας, και βέβαια να εφαρμόσουμε ένα δικονομικό πρότυπο το οποίο αφορά στην τακτική διαδικασία, σύμφωνα με τον νόμο 4335 του 2015, με την δυνατότητα να μην υπάρχει υποχρεωτική προφορικότητα, αλλά ο ειρηνοδίκης να μπορεί να καλύπτει αυτό το ζήτημα και να ζητά εξηγήσεις από τους ενδιαφερομένους μόνο όταν χρειάζεται, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Με αυτόν τον τρόπο και με την ενίσχυση που θα δώσουμε στα συγκεκριμένα ειρηνοδικεία που παρατηρείται το πολύ μεγάλο πρόβλημα, μέσα στο 2021 θα εκαθαρίσουμε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, θα δώσουμε μια πραγματική αίσθηση σοβαρής πολιτείας και δικαιοσύνης που λειτουργεί σε όλη την ελληνική κοινωνία και σε όλους τους Έλληνες πολίτες, και βεβαίως, επαναλαμβάνω, θα άρουμε μια αδικία όπου κάποιοι φαίνεται, χωρίς να το δικαιούνται, ότι προστατεύονταν από τον προηγούμενο νόμο Κατσέλη, ενώ κάποιοι άλλοι που ήθελαν να απεγκλωβιστούν δυστυχώς παρέμειναν εγκλωβισμένοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα που πρόσφατα σχετικά εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία κάνει τα απαραίτητα βήματα σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή να καθαρίσει ένα θολό τοπίο και κυρίως να δημιουργήσει την αίσθηση και τον κανόνα του πραγματικού δικαίου, της πραγματικής προστασίας, της πραγματικής πρόνοιας και της πραγματικής συμπαράστασης στον Έλληνα πολίτη που το χρειάζεται. Μακάρι αυτό να γίνει πράξη. Θέλω να κάνω και μια άλλη διπλή ερώτηση που νομίζω ότι μπορεί να βγάλει και ειδήσεις. Περιμένετε, από ό,τι γνωρίζω, μια απόφαση μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κοινή συνεπιμέλεια των τέκνων. Έχετε εικόνα γι' αυτό αφενός και αφετέρου? Υπάρχει σκέψη για να δημιουργηθεί θέση αναπληρωτή οικονομικού εισαγγελέα, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν να σας απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Το θέμα του οικογενειακού δικαίου είναι ένα από τα ζητήματα που με απασχόλησε από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και δεν σας το κρύβω ότι πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ ευαίσθητο ζήτημα, που είτε λόγω, αν θέλετε, αδυναμίας του να δούμε εντός εισαγωγικών και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, είτε λόγω του γεγονότος ότι η γενικότερη νομοθέτηση, η πραγματική νομοθέτηση στην ελληνική πραγματικότητα κινείται με αρκετά βραδείς ρυθμούς και θα έλεγα με ιδιαιτερότητες, δεν αντιμετωπίστηκε με τον τρόπο που έπρεπε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα. Από τις αρχές Μαρτίου έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία τουλάχιστον με βάση το χρονοδιάγραμμα εντός του Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του μήνα, κάπου εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει διαφορετικά δεδομένα, θα μας παραδώσει το πόρισμά της. Εγώ έχω διαβεβαιώσει ότι θα μιλήσω με όλους προσωπικά, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με όλους τους ενδιαφερόμενους. Θα μιλήσω με τα πολιτικά κόμματα. Είναι η στιγμή να πάρουμε κάποιες γενναίες αποφάσεις, να αναμορφώσουμε το οικογενειακό δίκαιο, τουλάχιστον να άρουμε μια τραγική πραγματικότητα η οποία αφορά κυρίως στις ευαίσθητες παιδικές ψυχές. Τα παιδιά γίνονται πολλές φορές το αντικείμενο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο γονέων. Συνήθως το φαινόμενο αντιμετωπίζεται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και μια συγκεκριμένη λογική. Νομίζω ότι μια σοβαρή, ευγνωμούμενη πολιτεία δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους συμπεριφορές και για τέτοιου είδους ενδεχομένως, θα σας έλεγα, πραγματικότητες, οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καταρχήν πληγώνουν τον ψυχισμό του παιδιού, αλλά βεβαίως δημιουργούν και σοβαρά προβλήματα και στον άλλο γονέα. Εμείς θα πάμε να νομοθετήσουμε, κύριε Τζένο, με βάση το συμφέρον του παιδιού. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει τα παιδιά να μπορούν να μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων. Απλώς το πώς θα βρεθεί το μοντέλο και το πού ακριβώς θα σταθεί η όποια ρύθμιση είναι ένα θέμα πολύ μεγάλης συζήτησης, μιας και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη, αφενός μεν είναι πολλοί, αφετέρου επηρεάζουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο ανάλογα με την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί κανείς. Mm-hmm. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Προσωπικά σας επαναλαμβάνω, έδειξα την πρόθεσή μου από την πρώτη στιγμή. Υλοποιείται στη βάση ουσιαστικά της αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου με τη σύσταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Είμαστε πολύ κοντά. Θεωρώ ότι αν η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου τελειώσει,
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα μπορούμε να πάμε να νομοθετήσουμε ολοκληρώνοντας κάθε δυνατότητα διαλόγου και συμφωνίας που για μένα είναι βασική προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσουμε. Ωραία. Θέλω και ένα σχόλιο για την... υπήρξε μια ερώτηση, μια ερώτηση την οποία έστειλαν επιφανείς ΣΥΡΙΖΕΙ, διάφοροι φίλοι και δημοσιογράφοι, στο Υπουργείο Οικονομικών βεβαίως, όχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά αφορά την υπόθεση της Νοβάρτης, όπου εγκαλούν λίγο έως πολύ την σημερινή κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν προχωρά στην αναζήτηση, αν θέλετε, αποζημίωσης από την πλευρά της Νοβάρτης, όπως συνέβη με το αμερικανικό δημόσιο. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό από εσάς. Να, έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες και μάλιστα έχουν κινηθεί με αντανακλαστικά και με ταχύτητες στις οποίες δεν μας είχε συνηθίσει η ελληνική πολιτεία. Ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή που βγήκε η δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ, ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή, επαναλαμβάνω, κινήθηκε η όποια διαδικασία αφορούσε στην ελληνική πολιτεία. Βεβαίως είναι μια διαδικασία που έχει ως πρώτο πυλώνα το Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε ότι έχει γίνει μέσα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η όποια απαραίτητη διεργασία και διαδικασία έπρεπε να μας οδηγήσει και στις δικές μας διεκδικήσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει το ζήτημα. Είναι κρίμα από τους, θα έλεγα, συναδέλφους της αντιπολίτευσης να εγείρουν τέτοια ζητήματα όταν οι ίδιοι κατά τη δική τους περίοδο, παρά τη δική τους ρητορική και παρά τη δική τους ένταση, φρόντισαν να μην κάνουν απολύτως τίποτα για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλλον αυτή η πραγματικότητα εκθέτει τους ίδιους και πρέπει πραγματικά να το δούμε καλύτερα. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς ήταν η έναρξη του δικαστικού έτους? Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τα δικαστήρια? Τι γίνεται με τον κόσμο που μπαίνει και βγαίνει? Αν τα μέτρα είναι επαρκή, αν χρειάζεται να γίνει κάτι περαιτέρω? Δεν έχει ξεκινήσει το νέο δικαστικό έτος. Βρισκόμαστε στην παράταση του προηγουμένου. Μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου είναι η παράταση του προηγούμενου δικαστικού έτους. Ναι, ναι. Ωστόσο, είναι εν ενεργεία μια ακία η οποία προέβλεπε όλες αυτές τις διαδικασίες μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τα μέτρα, τις αποστάσεις, τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να λαμβάνει κανείς, υπάρχει υποχρεωτικότητα της μάσκας, υπάρχουν όλες αυτές οι οδηγίες οι οποίες ουσιαστικά κατόπιν των υποδείξεων του ΕΟΠΗ έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργία του χώρου της δικαιοσύνης, στη λειτουργία των δικαστηρίων. Ο χώρος των δικαστηρίων, κύριε Τζένο, ευτυχώς δεν είναι από τους χώρους που έδειξε, αν θέλετε, πολλά κενά ή αν θέλετε, απέδειξε ρογμές μέσα από τις οποίες θα μπορούσε ο κορονοϊός να διαδοθεί. Είχαμε ελάχιστα περιστατικά τα οποία δεν αφορούσαν στη λειτουργία των δικαστηρίων αλλά στην προσωπική ζωή όλων των, αν θέλετε, εργαζομένων σε αυτό το χώρο. Είναι ο πρώτος χώρος που έλαβε μέτρα όταν ξεκίνησε η πανδημία και ήταν ο πρώτος χώρος που ήρε σιγά σιγά τα μέτρα όταν ανοίξαμε τα υποχρεωτικά αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα. Αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ θα δείξουμε την ίδια σοβαρότητα και την ίδια ευθύνη, πάντα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και με την αρμόδια Επιτροπή Αντιμετώπισης του Κορονοϊού και πάντα μέσα από ένα αίσθημα ευθύνης που η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί. Οι τηλεδιασκέψεις θα ενταχθούν, αντιλαμβάνεστε. Θα υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφενός μένουν μας πάνε στην επόμενη εποχή του e-justice, αλλά από την άλλη πλευρά κρίνονται απολύτως απαραίτητα μέσα από την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πραγματικότητας που ζούμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου και να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να προστατευτούν οι εμπλεκόμενοι, οι Έλληνες δικαστές, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι δικηγόροι, όσοι βρίσκονται στον χώρο των δικαστήριων. Και θέλω να πιστεύω ότι φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά θα έχουν να κάνουν με τη διάδοση του κορονοϊού ή με τον κίνδυνο εξάπλωση της πανδημίας στον χώρο των δικαστήριων θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.